την ευκαιρία να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στην ιστορία και τον πολιτισμό των προγόνων τους μέσα από ευχάριστες διαδικασίες όπως είναι η διασκέδαση και το παιχνίδι, έχουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη τη χώρα μέσα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ημέρας πολιτιστικής κληρονομιάς, στο οποίο συμμετέχει και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό από το 1994. Ουσιαστικά το σκεπτικό του προγράμματος συνοψίζεται στο σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά», δηλαδή στην αναζήτηση της συλλογικής μνήμης μας ως Ευρωπαίοι πολίτες μέσα από την προβολή των ιδιωτεροτήτων κάθε λαού. Κάθε χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, ανοίγουν ουσιαστικά οι πόρτες μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με μια σειρά εκδηλώσεων που δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τρόπους πιο άμεσους, ευχάριστους και διασκεδαστικούς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Αυτών Ημερών στη θεματική τέχνης και ψυχαγωγία, αναζητώντας τον ελεύθερο χρόνο. Όπως είπατε, η Εφορία Χερτών Ξάνθης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων συμμετέχει σε αυτόν τον εορτασμό με το ευρωεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ας αρχίσουν οι χοροί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 5η 10 Οκτωβρίου 2019 στο Μουσείο. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιούν οι αρχαιολόγοι Μαρία Χρυσάφη και Δέσποινα Σκουλαρίκη και καλούμε ουσιαστικά τους μαθητές της 4ης τάξης του Δημοτικού να έρθουν να γνωρίσουν το παρελθόν του ελεύθερου χρόνου. Αυτό τι σημαίνει? Ουσιαστικά καλούμε τους μαθητές να έρθουν και να γνωρίσουν τη μουσική και τον χορό στην αρχαιότητα. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή δηλαδή mm-hmm. με μουσικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στα αρχαία χρόνια και να γνωρίσουν χορούς που χορεύονταν στα αρχαία χρόνια και μάλιστα με αναγωγές στο παρόν. Δηλαδή, ας πούμε, οι μαθητές δεν θα γνωρίσουν τα μουσικά όργανα της αρχαιότητας μέσα από μια απλή περιγραφή τους, ας πούμε, σε μορφή διδασκαλίας. Θα είναι μια πιο διαδραστική γνωριμία. Ακριβώς, τους, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κιόλας mm-hmm. τους ήχους, όπως επίσης και οι ίδιοι θα συμμετάσχουν σε κάποιες χορευτικές κινήσεις που θα δούμε ότι υπάρχουν σε χορούς που γνωρίζουμε ότι υπήρχαν από την αρχαιότητα και με κάποιες παραλλαγές τους έχουμε μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ. Αυτό θα γίνει το πρωί της Πέμπτης, σε ποιο χώρο? Αυτό θα γίνει το πρωί της Πέμπτης στις 9 η ώρα. Για τη συγκεκριμένη ημέρα, για την 5η 10 Οκτωβρίου, έχει ήδη καθοριστεί το σχολείο στο οποίο θα γίνει. Όμως αυτή η θεματική, αν ενδιαφέρει οποιοδήποτε άλλο σχολείο, θα μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί μας και να δρομολογήσουμε την επανάληψη της δράσης αυτής μέσα στο έτος. Μια ευκαιρία την οποία καλό θα ήταν να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο όλα τα σχολεία του νομού μας, ώστε οι νεαροί συμπολίτες μας να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να γνωρίσουν από κοντά και διαδραστικά τις πλευρές της καθημερινότητας και της ζωής των προγόνων μας.